Τα συνεργεία καθαριότητας αυτές τις ημέρες του Δήμου της Κομωτινής έχουν πιάσει δουλειά με τους ανθρώπους στον τομέα της καθαριότητας να εργάζονται πυρετούδος προκειμένου να απομακρύνουν κάθε σκουπίδι και να καθαρίσουν κάθε γωνιά του Δήμου. Ο Αντιδήμαρχος Κομωτινής Κώστας Ζηλούδης αναφέρει πως για να διατηρηθεί καθαρός ο Δήμος χρειάζεται και η βοήθεια των δημοτών, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί και να σέβονται το περιβάλλον. Επιχείρηση σκούπας κυριολεκτικά ξεκίνησε στο Δήμο Κομωτινής. Τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου από νωρίς το πρωί βρίσκονται έξω στους δρόμους της πόλης για να την κάνουν καθαρή. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να καθαρίσει δρόμους και πεζοδρόμια, ώστε δημότες και επισκέπτες να αντικρίζουν και να χαίρονται μια όμορφη και καθαρή πόλη. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να καθαρίσουμε την πόλη. Ξεκινάμε από τους μεγάλους δρόμους όπως είναι η Ζιβρακάκη και η Κουρτίδου. Χάρη στην ευσυνειδησία των υπαλλήλων, αυτό το λέμε και το ξαναλέμε, η πόλη θα καθαριστεί. Η καθαριότητα, όπως λέει και ο σοφός λαός, είναι μισή αρχοντιά. Όμως η άλλη μισή εξαρτάται από τη στάση και τη συμπεριφορά των ίδιων των δημοτών, ώστε να σεβαστούν το περιβάλλον και να το κρατήσουν καθαρό. Διότι αυτή η υπόθεση για να πετύχει, πέρα από τη δουλειά που έχει και πρέπει να κάνει ο Δήμος, χρειάζεται και η συμβολή των πολιτών. Γίνεται μια προσπάθεια των καθαρισμών των οδών της πόλης που έχουμε τεράστιο πρόβλημα σε κάποια σημεία. Ξεκινήσαμε από την Ανδρονίκου, μπήκαμε σε Βρακάκι με Κουρτίδου, θα πάμε η Ροδότου, Πολυφήμου και σε κάποια άλλα σημεία και προσπαθούμε και ευελπιστούμε από τον κόσμο να κατανοήσει την προσπάθειά μας και να μας βοηθήσει το να μην παρκάρει τα αυτοκίνητά του τις ημέρες που θα τους υποδείξουμε για την καθαριότητα.